Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε όπως και κάθε Παρασκευή εκπομπή Ένα με την Γη για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα αγροτικά και κτηνοτροφικά, για να εστιάσουμε και σε κέρια ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό φυσικά κόσμο, με ενότητες βέβαια όπως κάνουμε πάντα στην εκπομπή μας, διότι έτσι νομίζω γίνεται και πιο κατανοητά και πιο εύκολα μπορεί να γίνει και συζήτηση για μερικά θέματα και να επιλύονται κάποια σημαντικά προβλήματα. Θα καλησπερίσω φυσικά στο στούντιο, όπως κάθε Παρασκευή, τον επιστημονικό συνεργάτη της εκπομπής Ένα με τη Γη, τον Σωτήρη τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Σήμερα ένα σημαντικό θέμα θα αναλύσουμε για την περιοχή μας, για την περιοχή όχι μόνο της Καβάλας, αλλά και σε όλες τις περιοχές οι οποίες καλλιεργούν σπαράγγια, καθώς τα προβλήματα, όπως φαίνεται, Απόστολε, δεν περιορίζονται μόνο στη διάθεση των σπαραγγιών, αλλά και στην συγκομιδή τους. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι είναι θέμα ημερών, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε στην έναρξη της συγκομιδής. Και βλέπουμε, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, ακόμη να μην έχει δοθεί η λύση για το τι πρόκειται να γίνει με τους εργάτες γης. Κάποιες επιμέρους λύσεις αναζητούνται και θα τις δούμε και στην συνέχεια, που έχει να κάνει και με λύση μέσα από τους μετανάστες και πρόσφυγες στο στρατοπέδο Σιμακοπούλου. Εμείς έχουμε δεχθεί και τις δικές σας ερωτήσεις των αγροτών, σπαραγγοπαραγωγών, λόγω και της σημερινής ημέρας. Μας μεταφέρουν ότι αυτό για μερικούς φυσικά είναι μία λύση, για άλλους βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, διότι δεν μπορούν εύκολα, όπως επισημαίνουν στις ερωτήσεις τους, και ευχαριστούμε που μας στείλατε και ερωτήσεις φυσικά, να πούμε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό, δεν μπορούν να συνεννοηθούν δηλαδή με τους μετανάστες. Θα πάμε λίγο ευθύς αμέσως, να ξεκινήσουμε λίγο και την κουβέντα μας και θα καλησπερίσουμε τόσο τον βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη, που τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Πασχαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Και εμείς για την παρουσία σας. Αλλά και τον πρόεδρο της ΕΑΣ Καβάλας τηλεφωνικός, τον κύριο Κώστα Λεπίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Λεπίδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πασχαλίδη. Παρακαλώ, ναι. Κύριε Πασχαλίδη, φέτος ιδιαίτερα τα προβλήματα, εκτός όλων των άλλων, έχουμε και το πρόβλημα της συγκομιδής. Είστε γνώστης της κατάστασης, γνωρίζουμε ότι συνεχώς και έχετε ασχοληθεί και συνεχώς ασχολείστε με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας. Οπότε έχετε επισημάνει και αυτό το πρόβλημα των εργατών γης. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Εντάξει, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Έχει λυθεί το πρόβλημα, έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά πέρυσι, για να μπορέσουμε να έχουμε τη συγκομιδή της ελιάς και των σταφυλιών, μπόρεσε τότε ο κύριος Βορύδης και έδωσαν μια λύση πολύ γρήγορη με τους εργάτες γης για από τρίτες χώρες. Ενώ πιο μπροστά δεν είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί οι εργάτες γης ήταν με τουριστικές βίζες. Πέρυσι για πρώτη φορά κατάφεραν και ήρθαν κανονικά με προσκλήσεις μέσω της αποκεντρωμένης, μέσω των συνόρων, με εργόσιμο. Και φυσικά και ήρθαν κατευθυνόμενοι, δηλαδή ο κάθε εργοδότης κάλεσε αυτούς που ήθελε ονομαστικά. Καταφέραμε τότε και ήρθαν για τρεις μήνες, δόθηκε μια παράτηση άλλους τρεις μήνες. Αυτό που σας λέω τώρα για αυτή την παράτηση των τριών μήνων είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Πέρυσι λοιπόν λύσαμε το πρόβλημα και πιο πολύ το λύσαμε γιατί φτάσαμε στο σημείο οι αγρότες, οι δικοί μας οι εργοδότες, είχαν και προβλήματα με τους εσωτερικούς αγρότες γης που αυξάναν την τιμή για τη συγκομιδή. Και υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα να έχουν αύξηση της τιμής. Όταν ήρθαν λοιπόν αυτοί οι εργάτες γης, καταφέραμε και χαμηλώσαμε τις τιμές. Φέτος
Τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει από πλευράς της πανδημίας. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη μεταξύ της Γενικής Γραμματέας της κυρίας Στρατινάκη, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να καλύψουμε το θέμα των νοσοκομείων, κυρίου Σκέρτζου, από τον Πρωθυπουργό, του κυρίου Πιερακάκη, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον κύριο Χαρδαλιά. Όλοι αυτοί μπορέσαν και για να μπορέσουν όλοι αυτοί να συνεννοηθούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε το σοβαρό πρόβλημα με τον κορονοϊό και με την πανδημία. Άρα η αντιδράση που είχαμε και είχε δίκιο ήταν από τον κύριο Χαρδαλιά. Τη στιγμή που πέρυσι όταν δώσαμε, γι' αυτό επανέρχομαι, όταν δώσαμε την παράταση των 3 μηνών, ήρθαν για 3 μήνες και μετά πήραν μια παράταση. Βρεθήκαν πάρα πολλά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα όταν φύγαν οι εργάτες γης από την περιοχή μας και πήγαν σε άλλες περιοχές. Από ό,τι μίλησα και με τον Υπουργό, μετέφεραν κρούσματα. Άρα έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να προφυλάξουμε τον πληθυσμό το δικό μας και την πατρίδα μας από αυτά τα προβλήματα. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Μπορώ να σας πω ότι πέρασα από όλα τα Υπουργεία αυτά που σας προανέφερα. Μίλησα με όλους για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή καίει εδώ στην περιοχή μας. Έτσι. Όχι μόνο στην δικιά μας, είναι και σε άλλες περιοχές. Και πήγαινα και με άλλους βουλευτές που ενδιαφέρονται για τις άλλες περιοχές. Οι περιοχές είναι λίγες, αλλά είναι σημαντικές. Θα βγει λοιπόν, έχουμε καταλήξει στο μοντέλο, θα βγει λοιπόν μια πλατφόρμα από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκεί αυτή η πλατφόρμα θα περιέχει τους εργοδότες, τους συνεταιρισμούς, τις υπηρεσίες, όταν λέμε υπηρεσίες αποκεντρωμένοι, και φυσικά όλοι αυτοί για μιλάμε θα είναι μέσα για τα εργόσημα, για τον ΑΜΚΑ, γιατί πέρσι υπήρχε πρόβλημα με τον ΑΜΚΑ, με την ΑΔΕ. Φέτος είχαμε σοβαρά προβλήματα πέρυσι με τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜΗ, την έκδοση αυτών του ΑΦΜΗ, και φέτος θα είναι όλα λυμμένα. Πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει το θέμα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε αυτή την πλατφόρμα από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να όσοι ενδιαφέρονται για να για προσλάβουν. Για να έρθουν δηλαδή, για να γίνει ξανά πρόσκληση και να έρθουν από την. Πιστεύω ότι θα περάσει αυτή η τροπολογία, θα περάσει, θα είναι έτοιμο το μοντέλο. Ήδη έχουν φτάσει. Μίλησα σήμερα και με την νομική σύμβουλο του κ. Χαρδαλιά. Έχουν βγάλει την πλατφόρμα, δηλαδή όλα τα υπουργεία αυτά που σας προανέφερα είναι όλα έτοιμα για να βγει αυτή η πλατφόρμα, την οποία θα τα βγάλει τη μεταναστευτική πολιτική. Σας είπα, η αντιδράση ήταν από πλευράς του κ. Χαρδαλιά, να μην. Γιατί υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα αυτό της μετάδοσης του ιού. Πρέπει να προετοιμαστούν οι αγρότες. Και φυσικά την Τετάρτη, δηλαδή τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει και την Τετάρτη θα περάσει αυτή η τροπολογία, οπότε δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή και να προσκαλέσουν ακόμα, κύριε Πασχαλίδη, από Αλβανία, από τρίτες χώρες κτλ. Να προσκαλέσουν κόσμο, όχι μόνο να δουλέψουν οι μετανάστρες, πρόσφυγες, λαθρομετανάστες που είναι συνδομές. Εντάξει, γίνεται, επειδή θα είναι το μοντέλο του περσινό. Δηλαδή, ο κάθε αγρότης δικός μας θα καλέσει αυτούς που γνωρίζει. Ναι. Δηλαδή, από τις τρίτες χώρες ήδη γνωρίζουν ποιους θα καλέσουν. Ναι. Και αυτή η πρόσκληση γίνεται με email μέσω της αποκεντρωμένης. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουμε και ερώτημα από τηλεθεατή, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λεπίδα στην συνέχεια. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό όμως, κύριε Πασχαλίδη. Μίλησε, αναφέρει ο τηλεθεατής φίλος αγρότης παραγωγός με αποκεντρωμένη και του μετέφερα να περιμένει ακόμα, γιατί λόγω COVID τα προξενία είναι κλειστά και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν. Κοιτάξτε, αυτό ίσως το λέει για τους εργάτες γης για 12 μήνη διάρκεια.
Όχι για, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Άλλοι οι εργάτες γης που τους καλούν 12 μήνες διάρκεια μέσω των προξενείων, ναι, και άλλη μορφή είναι με τη μέσο της υποκεντρωμένης που, και μέσω των συνόρων που είναι για 2-3 μήνες. Καταλάβατε, έχει διαφορά. Η 12 μήνες διάρκεια θα είναι με ΙΚΑ. Αυτός που θα καλούμε τώρα σαν εργάτης γης θα είναι με εργόσιμο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει. Πιστεύω ότι είναι για 12 μήνες διάρκεια. Έτσι πιστεύω. Ωραία. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει την ευκαιρία, επειδή το αναφέρατε τώρα, να πάει στην πλατφόρμα, να ενταχθεί λοιπόν στην πλατφόρμα για να ζητήσει. Όπως είπαμε, εργάτες και αγρότες από τρίτες χώρες, ουσιαστικά εργάτες γης. Θα είναι αυτή η ευκαιρία από την Δευτέρα, ουσιαστικά, κύριε Πασχαλίδη, να το αναμένουμε αυτό. Από τη Δευτέρα να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, την Δευτέρα θα κατέβει η τροπολογία, ναι, και μετά θα είναι εύκολο. Δηλαδή, ήδη έχω μιλήσει και με τον μεταναστευτική πολιτική, ώστε να ειδοποιήσει την αποκεντρωμένη εδώ να είναι έτοιμη να δεχθούν τις αιτήσεις. Μάλιστα. Ναι. Πάμε στον κύριο Λεπίδα να ακούσουμε, παρακαλώ, και την άποψή. Κύριε Λεπίδα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Πότε ξεκινάει η συγκομιδή? Ξεκινήσανε. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα? Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, χωρίς... Ακούγομαι? Ναι, ακούγεστε. Ναι. Παρακαλώ. Ακούω επιστροφή όμως. Ναι, να το διορθώσουμε λίγο αυτό από το control, Δημήτρη, για να μην ακούει επιστροφή ο κύριος Λεπίδας. Παρακαλώ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι... χωρίς να φανώ απεσιόδοξος, η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά για το Σπαράγγι. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Εμείς πολύ έγκαιρα, εδώ και ένα μήνα, συγκεντρωθήκαμε 1-2 φορές στη Χρυσούπολη, στο Σύλλογο, στον Αγροτικό Σύλλογο, όλες οι ομάδες. Κοβιδιάσαμε τα προβλήματα, γιατί πέρα από τον καιρό, πέρα από τα καιρικά φαινόμενα, ο χειμώνας ήταν πολύ μαλακός, και ίσως θα έχουμε κάποια προβλήματα στην καλλιέργεια. Είναι και ο COVID, είναι και οι εργάτες πλέον που πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο όμως, άκουσα αυτά που είπε ο βουλευτής μας και πολύ καλά έκανε και να κινηθεί αυτή η διαδικασία, αλλά εμείς το θέμα το βάλαμε περισσότερο για την Ιμφαία. Δηλαδή να ανοίξει το τελωνείο στην Ιμφαία, γιατί οι περισσότεροι εργάτες που έρχονται είναι από τη Βουλγαρία και έρχονται γρήγορα, είναι ευρωπαϊκή χώρα. Βεβαίως θα γίνονται όλες οι διαδικασίες, βεβαίως θα γίνονται τα τεστ κορονοϊού, θα μπορούν να έρθουν στη δουλειά. Αυτό το ξεκινήσαμε εδώ και πολύ καιρό. Μετά μπήκε το θέμα αν μπορέσουμε να πάρουμε εργάτες από τους μετανάστες. Ναι. Προχτές συναντήθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου μας με το διοικητή εκεί του Ασημακοπούλου, του κύριο Ρέμο, ναι. Λοιπόν, και είναι στη διαδικασία, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που θα θελήσουν να ασχοληθούν. Δεν είναι απλό το εγχείρημα, είναι δύσκολο, γιατί το πώς θα έρχονται από εκεί εδώ, το πώς θα έρχονται είναι εύκολο, το πώς θα φεύγουν πίσω είναι δύσκολο, γιατί δεν τελειώνουν τις εργασίες όλοι μαζί. Είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων, αλλά θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτό να δώσουμε κάποια λύση στο πρόβλημα. Δεν ξεκίνησε πάντως ακόμα η συγκομιδή, μάλλον δεν συμμετέχουν στη συγκομιδή άτομα από τη δομή, έτσι. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία να εφαρμόζεται. Όχι. Είναι σε εξέλιξη αυτή η κουβέντα. Είπε ο διοικητής να περιμένουμε, να ψάξει να βρει τα άτομα που μπορούν να ασχοληθούν με το Σπαράγγι. Το Σπαράγγι δεν είναι μια εύκολη καλλιέργεια. Αυτούς που θα μπορέσουν να ασχοληθούν, πόσα άτομα θα είναι, ποιοι θα τα απασχολήσουν, θα τα δρομολογήσουμε. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όπως κάναμε και πέρυσι, να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα, δηλαδή να καλλιεργήσουμε σωστά το Σπαράγγι, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να στείλουμε στις αγορές, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι τα προβλήματα είναι φέτος πάρα πολλά για το Σπαράγγι. Οι αγορές είναι κλειστές, εκεί που πάει το Σπαράγγι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Βεβαίως θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά,
Εκεί που θα χρειαστούμε τη βοήθεια μετά των πολιτικών μας και της ηγεσίας του Υπουργείου μας, να δούμε τι θα γίνει αν πρέπει να βοηθηθούν οι παραγωγοί. Στο τέλος, τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν χρειαζόμαστε άμεσα τόσους εργάτες, γιατί καταλαβαίνετε, ξεκινάει σιγά σιγά η συγκομιδή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο, αλλά θα πρέπει μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον η παραγωγή αρχίζει να αυξάνεται, το αποκορύφωμα, θα πρέπει να μπορούμε να φέρουμε εργάτες και απ' έξω. Μάλιστα. Όψιμη χρονιά πάντως, κύριε Πρόεδρε, φέτος. Λίγο αργά ξεκινάει ή όχι? Επειδή το αργά είναι σχετικό, αλλά επειδή είχε πάρα πολλές βροχές όλο το χειμώνα, ο καιρός ήταν μαλακός όμως, και ίσως ήταν καλύτερα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτά, αυτά εκ του αποτελέσματος κρίνονται, αλλά ίσως ήταν καλύτερα που δεν σκεπάσαμε νωρίς, γιατί ο καιρός ήταν μαλακός και μπορεί να έβγαινε ένας παράγκας σε εποχή που δεν τα χρειαζόμασταν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η τελευταία παγωνιά και μετά έστωσε ο καιρός, σκεπάστηκαν τα σπαράγγια, ξεκίνησαν τώρα σιγά σιγά, δειλά-δειλά. Ο καιρός πάει πολύ καλός, οι ζέστες αυτές θα τρέξει τώρα το σπαράγγι, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να συγκομίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τώρα θέλουμε και θα, επειδή έχουμε και ουσιαστικά και το ερώτημα ευθέως προς τον κύριο Πασχαλίδη και για την ΙΦΕΑ αναφερόταν ο κύριος Λεπίδας και οι αγρότες γενικότερα, κύριε Πασχαλίδη, βρίσκεται μια άλλη βέβαια εσείς εδώ. Είναι προσπάθεια για την ΙΦΕΑ και από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από το πλευράς του Υπουργείου Τουρισμού. Και φυσικά, να ξέρετε, τώρα μια και μιλάμε, με ακούει και ο Πρόεδρος εκεί, θα ήθελα να παρακαλέσω αν μπορούν να ετοιμαστούν, να έρθουν σε συμφωνίες με ιατρικά κέντρα που θα κάνουν τα τεστ, ώστε όταν θα είναι έτοιμοι να έχουν να κάνουν τα τεστ και μετά, γιατί θα είναι σε 7 μέρες σε καραντίνα, και με, κάνοντας πιο μπροστά το τεστ. Γι' αυτό αν μπορούν να έρθουν σε συμφωνίες για να δεχτούν τους εργάτες γης, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να έρθουν σε συμφωνία να κάνουν τα τεστ από πριν έρθουν. Όχι. Να σας πω, το πριν έρθουν το είναι σχετικό, για το λόγο ότι στην Αλβανία δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν εταιρείες που κάνουν τα τεστ. Υπάρχουν και εταιρείες που δίνουν χαρτιά τα οποία δεν έχουν περάσει τεστ. Γι' αυτό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι μας, θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να έρθουν συμφωνίες με ιατρικά κέντρα, ώστε να γίνουν τα τεστ εδώ στην Ελλάδα ή μάλλον στη Χρυσούπολη. Για να μπορέσουμε να γίνουν πιο γρήγορα και φυσικά να είναι. Να βλέπουμε τι γίνεται μέσα στη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή να τους πω να το προσέξουν λίγο αυτό. Όσο για τον άλλο κύριο που ρώτησε για το προξενείο, το ξέρω και γίνονται. Έχω έρθει σε επαφή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και, λοιπόν, και για την ΙΦΕΑ προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εκεί. Ναι, αυτό ακριβώς τώρα, γιατί ακριβώς ρωτούν και οι αγρότες και για την διαδικασία. Δηλαδή ήδη, να πούμε ότι δεν έχει ακόμη προχωρήσει από Δευτέρα. Είναι αυτό, θα γνωρίζετε από Δευτέρα ενδεχομένως, κύριε Πασχαλίδη. Ξέρετε τι γίνεται. Πέρυσι που ακολουθήσε μια διαδικασία, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην αρχή με την αποκεντρωμένη. Είχα ετοιμάσει κάποιες αιτήσεις. Είχα μοιράσει τα διχωριά και πάνω. Δηλαδή οι αιτήσεις θα γίνονται και μέσω αιτήσεις ακόμα δεν έχουν βγει. Γιατί περιμένουμε την πλατφόρμα, όπως σας είπα. Ναι. Και θα δεχθούν αυτές τις αιτήσεις οι αποκεντρωμένοι, ώστε η αποκεντρωμένη μετά, μόλις εγκρίνει, να τα στείλει την έγκριση, να τα στείλει στα σύνορα τα δικά μας, στους δικούς μας αστυνομικούς, ώστε να μπορούν αυτοί που έχουν προσκληθεί να περνάνε, εφόσον έχουν την πρόσκληση και εφόσον έχουν εγκριθεί. Καταλάβατε. Ναι. Είναι ναι. Μια διαδικασία την οποία πρέπει να γίνει αυτή εδώ για να ελέγχουμε τους εργάτες γης που σε ποια περιοχή είναι
και σε ποιον εργοδότη. Ναι, αυτοί όμως οι οποίοι θα λάβουν το OK, κύριε Πασχαλίδη, θα περάσουν πάλι, θα περάσουν από την ΙΦΕΑ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Από την ΙΦΕΑ θα περάσουν οι Βούλγαροι. Θα περάσουν, έτσι. Από την ΙΦΕΑ λέμε ότι θα περάσουν οι Βούλγαροι. Γιατί τώρα αναγκάζονται και πηγαίνουν από τα μόνο ανοιχτά σύνορα. Κατάλαβα τώρα. Ναι. Οι Βούλγαροι είναι πιο εύκολο να κινηθούν γιατί είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι εργάτες γης από τρίτης χώρας είναι κάτι το διαφορετικό. Μάλιστα. Ναι, δεν, οι Αλβανοί δεν χρειάζονται να πάνε, δεν πρέπει να πάνε από εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι από κρυσταλλοπηγή. Είναι κρυσταλλοπηγή. Λοιπόν, να πάμε... παρακαλώ, κύριε Λεπίδα. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Mm-hmm. Περισσότερο βάρος πρέπει να ρίξουμε εδώ, γιατί τουλάχιστον από ό,τι ακούμε επάνω στην Αλβανία είναι όλα ανοιχτά. Έχουν εκλογές. Έχουν μεγάλο πρόβλημα κορονοϊού και νομίζω θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω το βάρος των πολιτικών μας πρέπει να πέσει εδώ, να ανοίξουν τα σύνορα στην ΙΦΕΑ. Έστω για ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο, όσο διαρκεί αυτή η δουλειά με το σπαράγγι. Έχει δίκιο, κύριε. Όλοι. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να προετοιμαστείτε αυτά που είπατε, να προετοιμαστείτε τα ιατρικά κέντρα για να γίνουν εδώ τα τεστ. Εντάξει, αυτά θα μερευνήσουμε εμείς, αλλά αρκεί, γιατί μας είχαν υποσχεθεί μέχρι χτες σήμερα ότι θα άνοιγε το τελωνείο στην ΕΦΕΑ. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζαμε. Εν πάση περιπτώσει και μέσα στη βδομάδα να είναι, να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι ότι... θα το παρακολουθήσω αυτό, να ξέρετε, θα ανέβω κι εγώ στην ΕΦΕΑ να δω πώς είναι τα πράγματα. Θα ανέβω τη Δευτέρα στην ΕΦΕΑ. Ωραία, ωραία. Μπορεί και την Κυριακή. Σημαντικό τελωνείο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Καλά, ναι, εννοείται και αυτό και βέβαια, πέρα από τα αγροτικά είναι και τον τουρισμό. Δεν είναι μόνο τα σπαράγγια, μετά θα ακολουθήσουν και τα σταφύλια, θα ακολουθήσουν και τα λίγα πυρηνόκαρπα. Όχι, έχουμε και τον τουρισμό, μην ξεχνάτε τον τουρισμό. Έχουμε και τον τουρισμό. Ακριβώς, δηλαδή μιλάμε για δύο πολύ σημαντικά στοιχεία εδώ της περιοχής μας, πρωτογενής τομέας και τουρισμός, που έχουν ως σημαντικό παράγοντα την ΙΦΕΑ, έτσι αυτό. Και νομίζω γιατί πρέπει να ξέρετε, τώρα από πλευράς τουρισμού μιλάω και ο υπουργός, ο κ. Στοχάρης τουρισμού που είχα εχθές συναντηθεί, έχει ζητήσει να ανοίξουν όλες οι πύλες, δηλαδή και την ΙΦΕΑ και να γίνονται δειγματοληπτικά τεστ. Δηλαδή θα, όπως γινόταν πέρυσι στα αεροδρόμια που υπήρχαν δειγματοληπτικά τεστ, έτσι και τώρα του Υπουργείου Τουρισμού σε όλες τις πύλες εισόδου θα έχει δειγματοληπτικά τεστ. Μάλιστα, αυτό. Χρονοδιάγραμμα ξέρουμε γι' αυτό, γιατί μπορεί να βοηθήσει. Θα το ανακοινώσω για τον τουρισμό τώρα μιλάμε, έτσι. Θα το ανακοινώσω ο ίδιος ο υπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμονή φυσικά. Βέβαια, εντάξει, αναμένουμε και την πλατφόρμα, γιατί ήδη σας είπα, είναι αρκετοί οι αγρότες οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί, κύριε Πασχαλίδη, για να δούνε τι γίνεται με αυτή την πλατφόρμα. Από Δευτέρα, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Κύριε αυτό Λεπίδα. Με το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Θα πάει πολύ πίσω. Δηλαδή, μιλάμε για τον Ιούνιο. Κύριε Λεπίδα, σας είπα πώς σκέπτεται το Υπουργείο Τουρισμού. Εντάξει, αλλά είναι πολύ πίσω. Δεν μας έρχεται. Και ο Υπουργός σκοπός είναι να ασχοληθούμε τώρα για τους εργάτες γης. Θέλει να βάλει και στις πύλες εισόδου και στην ΙΦΕΑ. Θέλει να βάλει να γίνονται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάλι να γίνονται τεστ. Εντάξει, το κατάλαβα. Απλώς για το Υπουργείο Τουρισμού που είπατε προηγουμένως, σκέπτονται να το κάνουν αυτό μετά τον Μάιο. Βέβαια, μετά το Πάσχα. Θέμα. Μετά το Πάσχα, βέβαια, ναι. Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Εμείς πρέπει να τρέξουμε τώρα, δεν είναι για τότε. Όχι, εγώ δεν θέλω. Σας είπα τι σκέπτεται το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σας είπα ότι θα το πράξει για την ΙΦΕΑ. Δηλαδή, όλοι τι σκέπτονται την ΙΦΕΑ, θέλω να σας πω. Αυτό ωραία, επομένως είναι μέσα στα σχέδια να ανοίξει και η ΙΦΕΑ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Να λυθεί. Επομένως, αν έχουμε και από τις δομές λίγο μια βοήθεια. Μπράβο. Με αυτή την πλατφόρμα, όσο μπορούμε. Κύριε Πασχαλίδη, από τόσο αποδεσμεύσουμε και προχωρήσουμε παρακάτω, έχουμε ερώτηση και για τους σταφυλοπαραγωγούς, για COVID αποζημιώσεις. Τι γίνεται με αυτή έχουν την περίπτωση. Έχουν δίκιο, γίνονται προσπάθειες. Έχουν δίκιο και γίνονται προσπάθειες. Εκεί προφανώς για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, οι αμπελοκαλλιεργητές έχουν δίκιο εδώ και 3 χρόνια, έχουν να πάρουν χρήματα.
έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και κινδυνεύει το σταφύλι. Και για αυτόν τον λόγο έχουν δίκιο έτσι που τους ζητούν. Γίνονται προσπάθειες. Αυτό μπορώ να σας πω, γίνονται προσπάθειες. Ναι, και αυτό. Και γίνονται προσπάθειες. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι. Να δουν χρήματα οι άνθρωποι στο λογαριασμό τους. Οπωσδήποτε πρέπει να ανησυχθούν. Οπωσδήποτε πρέπει να ανησυχθούν. Μάλιστα, και λόγω COVID. Γιατί ακριβώς είδανε και άλλους, γιατί το είχαμε αυτό το θέμα, Σωτήρη, είδανε και άλλους παραγωγούς να αποζημιώνονται, π.χ. το σπαράκι τώρα καλή ώρα, και δεν έχουμε τους τα σταφύλια. Δηλαδή, όντως, είναι ένα θέμα αυτό. Και έχουν δίκιο, γίνεται προσπάθηση, προσπαθώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι κάτι θα... Και κυρίως, κύριε Πασχαλίδη, το γνωρίζετε καλά για την περιοχή μας, η οποία έμεινε πίσω όταν ξεκίνησε πλέον ξανά, όταν ξεκίνησαν ξανά τα νέα μέτρα, δηλαδή που ακόμα και τον Οκτώβριο βγάζαμε εμείς τα φύλλα, ενώ οι άλλες περιοχές, η Κόρινθος, η Κρήτη κτλ. Είχαν προπολού τελειώσει πριν κλείσει το σύστημα πάλι. Τώρα μιλάμε για το σταφύλια, θα σας πω ακόμα μια φορά, γιατί με έχουν παρεξηγήσει. Όταν τα συσκευαστήρια δίνουν τα νούμερα των εξαγωγών, τα δίνουν στο Υπουργείο, στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης. Άρα η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης δίνει στην Ελστάτ τα αποτελέσματα και τα μαθαίνει και έτσι και το Υπουργείο. Όταν ενδιαφέρθηκα να δω τι γίνεται με τα σταφύλια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη κρατική ενίσχυση λόγω COVID, η πρώτη απάντηση που ήταν το Υπουργείο ήταν ότι δεν έχετε πρόβλημα, έχουμε μείον 6.000 τόνους διαφορά από πέρυσι. Αλλά με βοήθησαν από τα συσκευαστήρια και τους απέδειξα ότι τα σταφύλια που φύγανε δεν ήταν της Καβάλας, ήταν της Κορίτσου και της Καλκιδικής. Άρα τα νούμερα ήταν διαφορετικά. Τα δικά μας μείνανε πάνω στα μπέλια. Και οι εξαγωγές που γίνανε μέσω της Καβάλας ήταν από άλλες περιοχές. Ναι, το ακριβώς. Και για αυτόν τον λόγο τους απέδειξε στο Υπουργείο ότι έχει γίνει αυτό το λάθος και προσπαθούμε να το επανορθώσουμε για να μπορέσουμε να ενισχυθούν οι άνθρωποι, γιατί έχουν δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμονή και θα δούμε τι θα γίνει τώρα και με από τη Δευτέρα. Από μια επαφή τη Δευτέρα θέλετε να ξαναμιλήσουμε για φυσικά, το θέμα. Πάνω, για τα σπαράγια, να ξέρετε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν, κύριε Λεπίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, πολύ, καλό σας βράδυ. Κύριε Πασχαλίδη, το ίδιο, καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και καλή σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά και στην συνέχεια για το θέμα με το σπαράγγι, να δούμε τι και πώς, τι συμβαίνει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Ανά με την Υγή συνέχεια. Είχαμε φυσικά και έχουμε σήμερα μια αναλυτική εκπομπή γύρω από το σπαράγγι, εδώ στο Ένα με την Υγή. Πάντα στο στούντιο ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής, Σωτήρης Παπαδόπουλος. Σωτήρη, θα πάμε νομίζω να καλησπερίσουμε και τους επόμενους καλεσμένους μας για να κάνουμε μια πολύ ωραία και ευρεία συζήτηση στην συνέχεια φυσικά για το σπαράγγι. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μέσω σύνδεσης Skype, τον κύριο Γιώργο Μπαλίκα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμένα. Καθώς και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέστος και φυσικά παραγωγό, τηλεφωνικό, τον κύριο Γιάννη Πασαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Πασαλίδη. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε και να πούμε. Ακούσαμε και τον κύριο Πασχαλίδη νωρίτερα, ο οποίος είπε ότι τη Δευτέρα αναμένονται νεότερα για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα βοηθήσει τους αγρότες να φέρει φυσικά εργάτες γης και από τρίτες χώρες. Αναμονή φυσικά των επισήμων ανακοινώσεων την Δευτέρα. Αρχικά, να ρωτήσουμε τον κύριο Πασαλίδη, πώς το βρίσκετε εσείς αυτό? Άκουσα τον βουλευτή μας που έκανε αυτές τις ανακοινώσεις, αλλά θα συμφωνήσω και τον πρόεδρο της ΕΑΣ ότι το πρώτο και βασικό ήταν ότι σήμερα και χθες μας είχαν υποσχεθεί ότι θα άνοιγε το τελωνείο της Νυμφαίας με όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, δηλαδή με τεστ εντός 72 ώρων και φυσικά την καραντίνα,
ώστε να προλαβαίναμε ήδη, αν μπορούσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο να φέρναμε ανθρώπους, ώστε εργάτες γης δηλαδή από τη Βουλγαρία, ώστε την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που μας έρχεται μπροστά, αλλά την επόμενη Δευτέρα, να μπορούσαν να ενταχθούν και αυτοί στο δυναμικό μας για να μπορέσουμε να συγκομίσουμε την παραγωγή μας. Το σπαράκι είναι ιδιαίτερο προϊόν. Μπορεί να καθυστέρησε λίγο λόγω των βροχών όλα αυτά και να γίνουν οι καλλιεργικές φροντίδες, αλλά ξεκίνησε σιγά σιγά να έχουμε τα πρώτα δείγματα. Ξέρετε, μπορεί, αν συνεχίσει ο καιρός να είναι τόσο καλός, μπορεί πολύ άμεσα η παραγωγή να φτάσει στα όρια που πρέπει, δηλαδή να έχουμε κανονική συγκομιδή καθημερινά. Γιατί είναι ένα προϊόν που συγκομίζεται καθημερινά. Αν αργήσουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Πέρα από τα προβλήματα που τα ζήσαμε πέρσι και επιλύθηκαν κάποια στιγμή στη διαδρομή, γιατί είχαμε το τεράστιο πρόβλημα του κορονοϊού που όλη η Ευρώπη το είχε και για προϊόν είναι κατά σχεδόν 100% εξαγώγημο, το ίδιο φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί και τώρα. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλειστές αγορές σε όλη την Ευρώπη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες μεταφορές, είχαμε τον καιρό μέχρι τώρα και φυσικά τώρα έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα να μείνουμε χωρίς εργατικό δυναμικό. Οι τιμές πώς πήγανε πέρσι σε σχέση με άλλες χρονιές? Κοιτάξτε, πέρσι οι τιμές ήταν καλές, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή το 50% της παραγωγής που λιότανε και το 50% της παραγωγής δεν είχε απλά πτώση 20, 30, 40%, είχε πτώση 100%. Και αυτό γιατί ήταν κλειστά, και όπως και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είναι κλειστά εστιατόρια, ξενοδοχεία, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την εστίαση. Και περιμένουμε μόνο να πουλήσουμε κάποιο προϊόν είτε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν μέσα γεωπορικευτικά, είτε στα μανάβια της όλης της Ευρώπης ή στις λαχαναγορές. Αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε και πέρσι, με αποτέλεσμα οι πρώτες κατηγορίες, και αυτό αποδείξαμε και με τη μελέτη που κάναμε όλα τα συμβαστήρια μαζί και στείλαμε στο Υπουργείο για να κατοχυρώσουμε την επιδότηση που ήρθε τελικά προς τους παραγωγούς, ήταν το φαινόμενο ότι το 50% της παραγωγής, που είναι συνήθως οι πρώτες κατηγορίες, να είναι ελάχιστα πεσμένη τιμή από την προπέστη χρονιά, αλλά το υπόλοιπο 50% της παραγωγής που πουλιόταν σε καλές τιμές να είναι μηδενική η τιμή. Δηλαδή ήταν μια πτώση απλά 10-20, σας είπα 30%, ήταν πτώση 100% για το 50% της παραγωγής. Με αποτέλεσμα, είτε οι παραγωγοί που πρόλαβαν και μαζέψανε κάποια ποσότητα και είχαν και τα εργατικό δυναμικό να το κάνουν, γιατί ήταν τεράστιο και το πρόβλημα και πέρσι χωρίς εργάτες γης, να μην μπορέσουν να πάρουν ένα καλό εισόδημα, και βέβαια και αυτοί που είτε δεν μπόρεσαν, όπως και συνάδελφοι μας στην Ξάνθη, να μην μαζέψουν καθόλου παραγωγή γιατί ήταν πιο όψιμοι, να μην μπορέσουν να πουλήσουν το 50% της παραγωγής, καταλαβαίνετε, ήταν για κάποιους καταστροφικό. Την τελευταία στιγμή θεωρώ ότι η περιοχή του Νέστου, έστω και με την επιδότηση βέβαια που ήρθε, η αποζημίωση που ήρθε ουσιαστικά μετά από λίγο καιρό από το κράτος, το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον να μην έχει μεγάλη ζημιά ο παραγωγός. Για κέρδη δεν μιλάμε την τελευταία χρονιά και ελπίζουμε και φέτος αυτό. Δηλαδή να συντηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι γίνεται δυνατόν, να συντηρήσουμε τις καλλιέργειές μας, να μπορέσουμε να μην έχει απώλεια εισοδήματος ο παραγωγός, ώστε να αντέξει για τα επόμενα χρόνια. Πάει καλά η παραγωγή? Πώς είναι η παραγωγή φέτος, Πρόεδρε? Κοιτάξτε, τώρα έχουμε τα πρώτα δείγματα, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Φοβόμαστε γιατί υπήρχε αυτό το δυσανάλογο που το έχουμε για όλες τις καλλιέργειες. Δηλαδή είχαμε ένα πολύ ζεστό Ιανουάριο με αποτέλεσμα όχι μόνο το σπαράκι, όλες οι καλλιέργειες, αυτό που λέμε λαϊκά εμείς, να ξεγελαστούν και να προημήσουν, και εκ των υστέρων ήρθε μία εβδομάδα πριν από 15 μέρες το οποίο ήταν πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάποιες περιοχές του κάμπου που έχουμε πλέον μέσα μετεωρολογικούς σταθμούς αρκετή παραγωγή και συνεταιρισμοί και ελέγχουν θερμοκρασίες, είχαμε μέχρι μείον 10. Αυτό θα φοβόμαστε να φέρει πρόβλημα και στο σπαράκι, αλλά ενδεχομένως και στις δεδρώδες καλλιέργειες όπως είναι τα πυρηνόκαρπα που είδαμε ήδη τις πρώτες μεγάλες ζημιές, και ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα αρκετά σημαντικό στα ακτινίδια, που είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα για εμάς, για την περιοχή μας, ένα από τα δυναμικότερα πλέον προϊόντα που έχουμε. Αλλά θα φανεί το αν υπάρχει ή όχι ζημιά στην πορεία. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Μπαλίκα, για να περάσουμε και στον Γιώργο τον Μπαλίκα, ως γεωπόνος εφαρμογών, σε καθημερινή επαφή με τους αγρότες, σε καθημερινή επαφή και με τους συναδέλφους γεωπόνους, είναι μια δυναμική καλλιέργεια παρόλα αυτά. Παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, το σπαράγγι είναι μια δυναμική καλλιέργεια για την περιοχή, έτσι δεν είναι? Μα δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια παραμένει στο επίκεντρο μία από τις βασικότερες καλλιέργειες του νομού Νέστου, και πολλές φορές σε πείσμα των καιρών και σε μέτριες χρονιές
και με ανταγωνισμό μεγάλο από άλλες χώρες του εξωτερικού που ενδεχομένως γέρουν πιο γρήγορα από εμάς. Και μάλιστα μία καλλιέργεια σε πολύ μικρή κλίμακα στη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι η πληροφορία και η επιστημονική εξειδίκευση είναι πολύ περιορισμένη και περιορίζεται κυρίως αυτούς που το ασκούν. Και τι θέλω να πω. Το σπαράγγι ως μια καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται μαζικά στις χώρες της νότιας ζώνης της Ευρώπης, δεν έχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον ώστε για να παραχθούν αγροχημικά και αγροεφόδια για την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Οπότε η παραγωγή και οι γεωπόνοι της περιοχής έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένα μέσα για την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Οπότε κάποιες χρονιές, σαν τη φετινή για παράδειγμα, όπου έχουμε έναν ήπιο χειμώνα όπως προαναφέρθηκε, κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο της αντιμετώπισης κάποιων εχθρών. Διότι, όπως είναι γενικά γνωστό, το πρόβλημα των εχθρών και των εντομολογικών προσβολών είναι δυσκολότερο εάν δεν έχουμε έναν βαρύ χειμώνα, ώστε να εξοντωθεί ένα μέρος της επιθέσεις. Αυτό ακριβώς ίσως αντιμετωπίζουμε και φέτος και τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Άρα αυτό των προβλημάτων διάθεσης, συγκομιδής και τα λοιπά είναι και το θέμα της καλλιέργειας. Ναι, τώρα μιλάμε για το θέμα της καλλιέργειας ως γεωπόνη, το οποίο να πω ότι είναι προς τιμήν και είναι ένα μεγάλο επίτευγμα των συναδέλφων στην περιοχή του Νέστου, πώς καταφέρουν να φτιάχνουν ένα τόσο ποιοτικό προϊόν με λίγα μέσα στη διάθεσή τους. Και μια πολύ τεχνική καλλιέργεια, δεν είναι απλή καλλιέργεια το σπαράγγι, έχει πολλούς τεχνικούς παράγοντες. Και παρόλα αυτά, δεν φτιάχνουμε απλά σπαράγγι, φτιάχνουμε ένα πολύ ποιοτικό σπαράγγι και απόλυτα εξαγωγή και αποδεκτό από πολλές μεγάλες αγορές. Πάντως, να πούμε, κύριε Πασαλίδη, ότι ήδη έχουμε λάβει και κάποια τηλεφωνήματα γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, ρωτάνε. Γιατί αργήσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για τη συγκομιδή. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι αργήσαμε από τη μεριά μας. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος ΕΑΤ πριν από περίπου ένα μήνα. Ήδη η επιστολή που έγινε προς όλα τα Υπουργεία, όχι μόνο της Αγροτικής Ανάπτυξης, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έχει περάσει ήδη ένας μήνας. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο μήνα το παρακολουθούσαμε. Ήδη τη Δευτέρα, προς τιμήν όλων των ομάδων, είτε συνεταιριστικών είτε ιδιωτικών, ήταν όλοι παρόν και πάλι το ξαναθέσαμε επιτά του θέμα. Αυτό γίνεται εδώ και ένα μήνα. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί εδώ και ένα μήνα, ξέροντας και το περσινό πρόβλημα, δεν λύθηκε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα ότι πέρσι η Γερμανία είχε το παρόμοιο πρόβλημα με εμάς. Οι Γερμανοί για να συγκομίσουν το σπαράγγι τους φέρουν πάρα πολλούς εργάτες γης από την Πολωνία. Και όταν η Πολωνία αρνήθηκε λόγω COVID να περάσουν οι εργάτες γης, σε ένα βράδυ πήραν εργάτες γης με αεροπλάνα, με charter πτήσεις από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τους φέραν στη Γερμανία και μετά κάναν τα τεστ για να λύσουν το πρόβλημά τους. Όταν πέρσι ξεκίνησε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της πανδημίας, το μεγάλο πρόβλημα για όλα τα προϊόντα και όχι μόνο για το σπαράγγι ήταν οι μεταφορές. Εάν δεν γινόταν επέμβαση πάλι προσωπικά από την κυρία Μέρκελ, δυστυχώς φωνάζαμε και εμείς σαν παραγωγή, αλλά και πολλές χώρες, δηλαδή και το κράτος και η κυβέρνηση δική μας φώναζε, το πρόβλημα δεν λυνόταν. Τελικά, όταν έγινε η παρέμβαση, λύθηκε και τουλάχιστον μπορέσαμε και είχαμε τις μεταφορές. Γιατί ξέρετε, πέρσι στην αρχή είχαμε καλές τιμές, ακόμη δεν είχε ο κόσμος δεν ήξερε ακόμη τι πρέπει να κάνει με τον κορονοϊό, δεν είχαν κλείσει όλες οι αγορές, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε μεταφορές. Και για να το λύσουμε αυτό πάλι αργήσαμε πάρα πολύ. Εμείς προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση εδώ και ένα μήνα ότι το βασικότερο θα ήταν το πρώτο και για να λύσουμε, να μπορέσουμε τουλάχιστον να ενεργοποιήσουμε κάποια από τα τελωνία της περιφέρειάς μας. Δεν γίνεται η περιφέρειά μας να έχει τρία τελωνία, σας λέω το χειρότερο σενάριο, δηλαδή στον Εύρο, να απέχει τα χωριά της Βουλγαρίας με τα ελληνικά χωριά να έχουν μια μεταξύ τους απόσταση 15 χιλιόμετρα και να καλούμε τους εργάτες να κάνουν 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή να φύγουν από το χωριό τους, να πάνε στον Προμαχώνα και να ξαναγυρίσουν στον Εύρο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο εύκολο να λυθεί. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα λυθεί και φυσικά είπαμε ότι θα τηρήσουμε και όλα τα πρωτόκολλα. Δεν συζητάμε, ούτε θέλουμε να είμαστε αυτοί που σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της πανδημίας θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες. Το βασικότερο για μας είναι πάνω απ' όλα υγεία, αλλά νομίζω ήταν πολύ εύκολο. Γι' αυτό συμφωνήσαμε να ανοίξει η Νυμφαία για να είναι περίπου στη μέση της περιφέρειάς μας, γιατί σπαράγγια υπάρχουν και στην Ξάνθη και στον Εύρο μικρές εκτάσεις
και στον Εύρο αρκετές, αλλά και στην Κομωτινή μικρές εκτάσεις. Και είπαμε να ανοίξει την φέα στο Τελωνείο με ό,τι προβλέπεται και για τον Προμαχώνα, και ώστε να μπορέσουν να έρθουν τουλάχιστον οι Βούλγαροι εργάτες. Δεν θα λύσουμε 100% το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να λύναμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις απαντήσεις. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν ανοίγει το Τελωνείο. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί γενικώς όλα τα χερσαία σύνορά μας είναι κλειστά. Το ίδιο πρόβλημα είχαν και οι συνάδελφοι μας αγρότες όσον αφορά την περιοχή του Τριγόπουλου, εμείς δηλαδή στην Ημασία, στην Πέλα κτλ. Και έχουν και από εκεί κλειστά όλα τα Τελωνεία. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο που μπορούν να είναι ανοιχτά, παραδείγματος χάρη, όλα τα αεροδρόμια. Δηλαδή, η Αθήνα στα Ολύνια κατεβαίνουν οι πτήσεις ακόμη και στο Ηράκλειο και δεν μπορούν να είναι ανοιχτά τα Τελωνεία σε όλη τη χώρα, ή τουλάχιστον από τα 6 τα 3 να είναι ανοιχτά τα Τελωνεία και να γίνονται ό,τι προβλέπει ακριβώς το πρωτόκολλο για Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να γίνει η μετακίνηση πολιτών, είτε αυτοί είναι αγρότες ή ακόμη αν θέλετε εργάτες γης, είτε αν είναι ακόμη και σε άλλους κλάδους, γιατί και άλλοι κλάδοι έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Κύριε Πασαλίδη, επίσης, ας πούμε ότι καλοπροαίρετα και ευελπιστούμε να λυθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα και με της νυμφαίας στο Τελωνείο, αλλά και να έχουμε και εργάτες γης άμεσα. Έχουμε άλλα προβλήματα. Βλέπετε ότι θα αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα στη διάθεση, όπως είπατε πέρσι που είχαν τις μεταφορές, που ήταν ακριβές οι τιμές, που δεν υπήρχαν φορτηγά ή που δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση από την Γερμανία. Βλέπετε να έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα φέτος? Εντάξει, νομίζουμε ότι θα έχουμε και φέτος προβλήματα. Γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Γερμανία είναι σε σκληρό lockdown. Είναι μια χώρα που παραλαμβάνει περίπου το 70% του προϊόντος. Mm-hmm. Όχι μόνο από την περιοχή μας, γενικότερα από την Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα είναι και άλλες χώρες δίπλα που είναι και αυτές σε σκληρό lockdown. Και είναι και σκληρό lockdown με την έννοια ότι είναι κλειστά τα πάντα. Δηλαδή, έξω από τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι και εδώ, και τα φαρμακεία, όλα τα άλλα είναι κλειστά. Αυτό σίγουρα δεν βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση. Και σίγουρα θα μπορεί να φέρει προβλήματα στη διάθεση του προϊόντος. Από μεταφορές, ευτυχώς, μετά από, αν θέλετε, δυστυχώς, γιατί έχουμε την πανδημία, αλλά ευτυχώς μετά από ένα χρόνο πανδημίας έχουν εξομαλυνθεί σε έναν βαθμό καλό οι μεταφορές. Δεν έχουμε, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και αυτό σας λέω είναι δύσκολο. Δηλαδή, σε πολλές χώρες που προσπαθήσαμε τελευταία χρόνια να στείλουμε την παραγωγή μας και να ανοίξουμε τη βεντάλια, το να μην είμαστε σε ένα μονοπόλιο γερμανικό, αλλά να στέλνουμε και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στην Αυστρία και στην Πολωνία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι περισσότεροι στην ίδια κατάσταση και πολύ χειρότερα και από τη δικιά μας χώρα σε κάποιες περιοχές. Πράγμα που σημαίνει ότι περιμένουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά. Ας ελπίσουμε πρώτα να βοηθήσει ο καιρός, να έχουμε δηλαδή καλή παραγωγή, να έχουμε τους εργάτες γης για να μπορέσουμε να συγκομίσουμε το προϊόν μας, να γίνει μια σωστή συγκομιδή. Και από εκεί και πέρα και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους παραγωγούς μας, να δώσουμε το προϊόν σε καλές τιμές. Βέβαια, σας λέω ότι χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μάντιες κακών, είναι δύσκολη χρονιά, δεν είναι εύκολη χρονιά. Και όσον αφορά, όπως είπε ο κύριος Μπαλίκας, το σπαράκι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει φτήνουσα πορεία στην Ελλάδα. Δηλαδή, μειώνεται συνεχώς σαν καλλιέργεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που ανέφερε. Δηλαδή, πριν από πολλά χρόνια είχαμε πολύ πιο εκτατική καλλιέργεια του σπαράκι και μιλούσαμε για 30.000 στρέμματα και σήμερα μιλάμε περίπου για 14 με 15. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τους γεωπόνους να έχουν την ανάλογη δυναμική από τις εταιρείες και να μπορούμε να είμαστε εντάξει όσον αφορά τα προβλήματα που έχουμε φυτοϊγείας. Και ταυτόχρονα ποτέ δεν στάθηκε η εκάστοτε κυβέρνηση σε ένα προϊόν το οποίο το μεγάλο του πλεονέκτημα, ξέρετε, είναι ότι έχει πάρα πολλά μεροκάματα που λέμε εμείς απλά κοινά. Δηλαδή, πολλά χρόνια πριν είχαμε τονίσει στο Υπουργείο Γεωργίας ότι μπορεί η παραγωγή να βρούνε τη λύση, ο καθένας προσωπικά, να πάει σε κάποια άλλη καλλιέργεια. Αλλά τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στα συσκευαστήριά μας? Και τι θα γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέσα στα κτήματα? Και τελικά το πρόβλημα ήρθε μπροστά μας. Ξέρετε, το 2000, μόνο στο Δήμο Νέστου, τέτοια εποχή, απασχολούσαμε περίπου 3.500 με 4.000 εργαζόμενους. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία επιχείρηση, κανένα εργοστάσιο στην Ελλάδα που να έχει 4.000 εργαζόμενους για 90 μέρες. Τότε τόσο δουλεύαμε. Φέτος, τώρα, τα τελευταία χρόνια, καταλήξαμε να συγκομίζουμε το προϊόν μόνο για 50 με 60 μέρες, πράγμα που σημαίνει δεν συμφέρει και τον παραγωγό, και να χαθούν και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν το προσέξαμε το προϊόν. Μάλιστα.
Η λύση η οποία φαίνεται προσωρινή τουλάχιστον, η οποία φαίνεται πως είχε συζητηθεί και είχε τεθεί επιτάπητος για μετανάστες και πρόσφυγες, πώς σας βρίσκεσαι, σύμφωνο ή όχι? Από τη δομή εννοείται. Ναι, από το Σιμακοπούλου. Μάλλον μας βρίσκει σύμφωνος, το κάναμε και πριν 2 χρόνια που ήταν πολύ πιο δύσκολο. Mm. Βέβαια σε μικρό αριθμό ανθρώπων που ενδιαφέρθηκαν να εργαστούν. Και τώρα προσπαθούμε πάλι, δηλαδή ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου έγινε το στυλ, μαζί με ακόμη ένα εκπρόσωπο του συντηρισμού, βρέθηκε με τον πρόεδρο της δομής, συζητήσαμε μαζί το θέμα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και το, ξέρετε, δεν είναι μόνο να λύσουμε το πρόβλημα το δικό μας, εμείς το θεωρούμε και πριν 2 χρόνια γι' αυτόν τον λόγο το ξεκινήσαμε, ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι από αυτούς έχοντας το ενδιαφέρον και τη θέληση να δουλέψουν και να εργαστούν πραγματικά, να μείνουν και στην περιοχή μας και να σωματωθούν, αν θέλετε, και στον κοινωνικό ιστό και της περιοχής μας και της Ελλάδος. Όταν το ξεκίνησαμε πριν 2 χρόνια, ο στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από ότι μπορεί να βοηθούμε και εμείς σαν παραγωγή για να έχουμε επιπλέον εργατικά χέρια. Αλλά ο στόχος ήταν να γίνει και μια ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούμε να τους έχουμε μονίμως μέσα σε μια δομή, ενώ όταν υπάρχει δυνατότητα να έχουν εργασία και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Ακριβώς. Απλά υπάρχει πολλές φορές, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο κ. Πασαρδής, ότι υπάρχει και το πρόβλημα της εξειδίκευσης, διότι πολλές αγροτικές εργασίες δεν είναι για ανειδίκευτους εργάτες. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται χρόνια στη χώρα μας, είτε από τη Βουλγαρία είτε από τις άλλες βαλκανικές χώρες, έχουν εξειδικευτεί στις αγροτικές εργασίες που κάνουν. Δεν είναι μόνο η συγκομιδή που εντάξει μπορεί να την κάνει ίσως οποιοδήποτε. Θα σας πω για άλλες αγροτικές εργασίες, για το κλάδιμα καρποφορίας, για κάποιες εργασίες σε δυναμικές καλλιέργειες όπως το αμπέλι, όπου θα χρειαστεί χρόνος και να εξειδικευτούν αυτοί οι εργάτες ή οι μετανάστες που βρίσκονται στα ΚΙΤ, που και εμένα με βρίσκει σύμφωνο ότι καλό είναι να γίνει, καλό είναι να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και μια, από πίσω και μια εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων στις αγροτικές εργασίες που είναι πιο απαιτητικές και πιο δύσκολες και δεν μπορεί να τις κάνει ο καθένας. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα, θεωρώ. Όχι, έχει δίκιο ο κύριος Μπαλίκας, έτσι είναι, διότι δεν υπάρχει η εξειδίκευση, γιατί ακριβώς στις χώρες τους λογικά να μην έχουν καν αυτές τις καλλιέργειες, όπως το επισημαίνει και ο κ. Ή να μην έχουν καν ξαναδουλέψει αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους δουλειά. Έτσι. Δεν είναι όλοι. Βέβαια, να πούμε ότι έχει πετύχει, ας πούμε, το πείραμα το οποίο έγινε και σε παραγωγούς στο Παγκαίο, σε ελιά συγκεκριμένα, γιατί το κάλυψε αυτό το ρεπορτό και αυτό σας το λέω, κύριε Μπαλίκα. Οπότε ίσως θα μπορούσε να γίνει μια δοκιμή. Η συγκομιδή της ελιάς δεν είναι κάποια τόσο αποτελεστική εργασία. Συμφωνώ μαζί σας, πέτυχε και μάλιστα έδωσε λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα πέρσι στη συγκομιδή της ελιάς, της πράσινης, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό case study. Απλά, αν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να σωματωθούν, πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε κιόλας και στις υπόλοιπες αγροτικές εργασίες και γιατί όχι να γίνουν μόνιμοι εργάτες γης. Όχι, γιατί. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική λύση. Οπότε, κύριε Πασαλίδη, ουσιαστικά τώρα, επειδή ακόμη αναμένουμε και τα νεότερα για την πλατφόρμα, νομίζω ότι είμαστε σε αναμονή, έτσι, οι αγρότες. Για την πλατφόρμα τα νεότερα τα περιμένουμε. Μπορεί, όντως, όπως είπε ο κύριος Πασαλίδης, τη Δευτέρα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη να ανακοινωθεί. Mm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αλβανία δεν είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό. Τον COVID, ναι. Και αυτοί περνάνε το τρίτο κύμα, άρα είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο να γνωρίζουμε εμείς κάποιους εργάτες και να τους καλέσουμε. Δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, αν στην οικογένειά τους, αν σε ευρύτερο περιβάλλον τους, δηλαδή ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο. Υπάρχει ένα περιστατικό, άρα δεν μπορούμε να τους φέρουμε. Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να γίνουν οι 2 κινήσεις με το Τελωνείο και με τους ανθρώπους από τη δομή. Μήπως μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είπε ο κ. Παλίκας, βεβαίως και όλοι δεν μπορούν. Δηλαδή, και όταν το κάναμε, το πήραν πριν 2 χρόνια. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που ήταν αγρότες στην περιοχή τους, καμιά σχέση με τις δικές μας καλλιέργειες, αλλά είχαν μια εικόνα το τι σημαίνει χωράφι, τι σημαίνει αγρός, προσαρμόστηκαν πιο εύκολα από κάποιους άλλους ανθρώπους που είχαν τη διάθεση, αλλά δεν γνωρίζαν καθόλου τη δουλειά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Δηλαδή, το να ανοίξει το Τελωνείο στην Ιμφαία είναι μια απόφαση ενός 24ωρου. Σε ένα 24ωρο κατάφερε, μπορεί η κυβέρνηση και κλείνει όλη την αγορά ή κλείνει τα μαγαζιά μας ή κλείνει τις αγορές μας ή κλείνει τίποτε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση να ανοίξουμε ένα τελωνιακό σταθμό σε όλη την περιφέρεια Αντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν είναι τόσο δύσκολο,
Τι να πω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο οι εργάτες γης που θα έρθουν για τέτοιο. Εάν κάποιος παραγωγός έχει τη δυνατότητα και έχει εξειδικευμένους εργάτες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε τους εξειδικευμένους εργάτες, όπως είπε ο κ. Μπαλίκας, να τους πάρουμε μέσα στις μονάδες μεταποίησης, στα συσκευαστήρια. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πάλι μεγαλύτερη έλλειψη στα χωράφια. Είναι ένας συνδυασμός όλα αυτά που πρέπει να λυθούν. Άρα το άμεσο, το τελωνείο της Νηφαίας, φυσικά να προχωρήσει η κουβέντα με τη δομή. Μπορεί φέτος να είναι 10, 20, 30, 50 του χρόνου να γίνουν περισσότεροι και να εξειδικευτούν κιόλας. Κανένας δεν ήξερε τη δουλειά προτού. Και οι άνθρωποι που έρχονται από τα Βαλκάνια πριν από 20 χρόνια δεν γνωρίζαν τις δουλειές, αλλά τις έχουν μάθει τώρα. Και ξέρετε, μετά ακολουθούν πολλές καλλιέργειες. Δεν είναι μόνο το σφαράκι. Ακολουθούν και δουλειές εδώ πέρα στην περιοχή μας όσον αφορά τα κτηνίδια που ακόμη και τώρα έχουμε εργασίες στα κτηνίδια, που πλέον είναι μια εκτατική καλλιέργεια. Δηλαδή έχει καλύψει σχεδόν τις 20.000 στρέμματα και έχει απαιτήσεις. Όχι μόνο στη συγκομιδή, έχει απαιτήσει και στο κλάδιμα και στο δέσιμο και στο αρέωμα και όλα αυτά. Έχουμε τα σταφή. Δηλαδή, ο νομός Καβάλας έχει το προνόμιο να έχει πέρα από τις αιτήσεις, αυτό που λέμε τις αρρωτρές καλλιέργειες, να έχουμε πολύ δυναμικές καλλιέργειες. Αυτό όμως προϋποθέτει να έχουμε και το ανάλογο εργατικό δυναμικό. Αλλιώς δεν γίνεται να καλλιεργηθούν μόνο από τους παραγωγούς αυτές όλες οι καλλιέργειες. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο και τον κύριο Μπαλίκα. Ένα προϊόν πάντως ασφαλές, έτσι, από άποψη φυτοπροστασίας και από την επιβάρυνση από τα γεωργικά φάρμακα. Νομίζω ότι εκτός από την ιατρική του αξία είναι και Μα δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, κύριε Παπαδόπουλε. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, ειδικά στις αγορές που στοχεύει η χώρα μας και η περιοχή μας, είναι πάρα πολύ απαιτητικές και αυστηρές στα υγειονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Και μάλιστα είναι οι απαιτήσεις τους, όπως ξέρουμε, είναι υπερβαίνουν τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θέσει για τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό σε καλλιέργειες όπως το σπαράκι, ακόμη και το ακτινίδιο, γιατί μην νομίζετε ότι το ακτινίδιο έχει πάρα πολλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση στους εχθρούς. Σε καλλιέργειες λοιπόν που έχουμε λιγότερα όπλα στη διάθεσή μας, είναι και πολύ πιο δύσκολο να παραδώσουμε ένα προϊόν απαλλαγμένο από φυτοπροστατευτικά υπολείμματα. Και όμως αυτό γίνεται, αλλιώς δεν θα είχαμε θέσει αυτές τις αγορές. Δυστυχώς, απ' την άλλη, δυστυχώς, βέβαια αυτά έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής της κάθε χώρας, το σπαράγγι δεν έχει μεγάλη θέση στο ελληνικό τραπέζι ακόμη, αν και θα μπορούσε, αν και θα έπρεπε. Είναι ένα προϊόν με πολύ υψηλή διατροπική αξία και, όπως είπατε κι εσείς, και πολύ καθαρό από υπολείμματα. Άρα θα έπρεπε να δοθεί, νομίζω και ο κύριος Πασαλίδης το είπε, ότι πρέπει να δοθεί λίγο ιδιαίτερη μέρημνα στην προώθησή του, ακόμα και μέσα στην ελληνική αγορά. Θα πρέπει η ελληνική αγορά να είναι εναλλακτικός αποδέκτης του προϊόντος όταν δεν πάει καλά η διεθνής αγορά ή γιατί όχι να δημιουργηθεί μια ζήτηση και στην εσωτερική αγορά, ούτως ώστε να δώσει μια όθηση στο προϊόν. Πάντως πρέπει να συγχαρούμε, έτσι, και τους γεωπόνους, αλλά κυρίως τους παραγωγούς, οι οποίοι παράγουν ένα ασφαλές και ποιοτικό προϊόν, πιστοποιημένο στην πλειονότητά του, που μπορεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αγορών. Έχει κάνει όνομα στις διεθνείς αγορές, το καβαλιώτικο σπαραγγί, το ελληνικό. Και συγκεκριμένα το καβαλιώτικο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσο τον κύριο Μπαλίκα όσο και τον κύριο Πασαλίδη για αυτήν την συζήτηση. Να είστε καλά και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά και τους απόψεις, όπως είπαμε, και τους παραγωγούς, τους γεωπόνους γύρω από το θέμα του σπαραγγιού. Λοιπόν, πάμε λίγο να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ακούσουμε στη συνέχεια φυσικά και τις τοποθετήσεις για τους σπαραγκοπαραγωγούς, το τι μένει γενέστε από εδώ και πέρα για το σπαράγγι, αλλά και την λύση των μεταναστών από το στρατοπέδιο Σμακοπούλου. Πάμε να δούμε το φυσικά διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή ένα με την γη, 15 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ, εδώ με τον επιστημονικό συνεργάτη της εκπομπής, τον Σωτήρη τον Παπαδόπουλο, για να συνεχίσουμε φυσικά και την συζήτηση και να δούμε λίγο και το τι ακριβώς έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες, τις ενέργειες αν θέλεις, Σωτήρη, για το τι που φτάσαμε ως εδώ δηλαδή, ότι υπήρχαν κάποιες ενέργειες, κάποιες συναντήσεις που είχαμε πριν του κύριου Λεπίδα συγκεκριμένα με τον κύριο Αντωνιάδη για να γίνει γνωστό το πρόβλημα και στη συνέχεια ενέργεια τον κύριο Αντωνιάδη για να έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για να έχουμε μετέπειτα την λύση, την προσωρινή τουλάχιστον με τους μετανάστες, γιατί μας είπε ο κύριος Πασχαλίδης ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα από την Δευτέρα, καλώς εχόντων βέβαια των πραγμάτων. Θα πάμε να δούμε λίγο τώρα, θέλεις, το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με την προσωρινή αυτή λύση. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έστω μία προσωρινή λύση για αυτό το μείζωνο σημασίας πρόβλημα. Να πάμε λίγο να ακούσουμε και τις δηλώσεις των δύο αντρών, του κ. Αντωνιάδη και του κ. Ρέμου, διηγητή της δομής του οστοπαίδου Ασουμακοπούλου, όπου πρότεινε μάλιστα και ο ίδιος και την σχετική λύση με τις ελιές, την παραγωγή εκεί πέρα και το μάζεμα της ελιάς στο Παγκαίο. Πάμε να δούμε λίγο τα όσα έγιναν. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην δομή Ασουμακοπούλου. Παρουσία και του διοικητή, του φίλου του Δημήτρη του Ρέμου, προκειμένου να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και γίνεται πιο έντονο τις επόμενες εβδομάδες, που ξεκινάει ήδη η συγκομιδή των σπαραγιών στο κάμπο του Νέστο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για την συγκομιδή των σπαραγιών χρειάζονται εργάτες γης και ήθιστε μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από τους Έλληνες, να καλούνται και αλλοδαποί εργάτες γης, κυρίως από τη Βουλγαρία, κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο λόγο από την Αλβανία και τα Σκόπια. Δυστυχώς όμως, λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγόρευση εισόδου από την Αλβανία ως χώρα τρίτη. Ενώ όσο αφορά με την Βουλγαρία, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον μεθοριακό σταθμό της Νηφαίας, που αυτή τη στιγμή είναι κλειστός, με αποτέλεσμα οι Βούλγαροι να αναγκάζονται να διανύσουν περίπου 600 χιλιόμετρα και να έρχονται μέσω προμαχώνα εδώ στην περιοχή μας. Καταλαβαίνετε επομένως ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προθυμία και θέληση από τους Βούλγαρους να έρθουν εδώ για να δουλέψουν. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα βρεθήκαμε εδώ με τον κύριο Ρέμο για να συζητήσουμε την προοπτική να χρησιμοποιήσουμε, αν αυτό είναι εφικτό, εδώ τους πρόσφυγες που ζουν στην δομή Ασουμακοπούλου. Όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος, ο διοικητής, είναι περίπου 500 οι ενήλικοι και ήδη κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι παραγωγοί έχουν απευθυνθεί εδώ στην δομή, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους πρόσφυγες που γνωρίζουν το αντικείμενο και θέλουν να δουλέψουν. Γι' αυτό το λόγο και επομένως, εφόσον μπορούμε, έχουμε αυτή την δυνατότητα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν και άμκα, έχουν και αφημί, βγαίνει και άδεια εργασίας. Επομένως, πρέπει να το συζητήσουμε και με τις ενώσεις παραγωγών της επαρχίας του Νέστου, αλλά και με την ΕΑΣ, για να δούμε πώς μπορούν, αν θέλουν, να έρθουν εδώ και να ετοιμάσουμε να γίνει όλη η διαδικασία προκειμένου να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν στα χωράφια. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτή η πρόσκληση δεν ισχύει για τους Έλληνες. Εμείς θέλουμε να έρθουν και οι Έλληνες, να πάνε και οι Έλληνες να δουλέψουν. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος του Βορύδη, του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων, όπου λέει ξεκάθαρα ότι όποιος είναι άνεργος μπορεί να πάει να δουλέψει στα χωράφια και δεν χάνει και το Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή, μην φοβούνται οι Έλληνες ότι εφόσον είναι στο Ταμείο Ανεργίας και αν πάνε να δουλέψουν θα χάσουν το Ταμείο. Όχι, θα συνεχίσουν να παίρνουν το επίδομα και μπορούν επίσης να δουλέψουν στα χωράφια. Με αυτές τις σκέψεις, φυσικά, εγώ εύχομαι οι Έλληνες να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια, αλλά μπορούμε όμως και να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε εδώ τους πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν εδώ μέσα στην δομή, προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν, γιατί θα έχουν ένα έξτρα εισόδημα, γιατί εκτός από τα επιδόματα που παίρνουν, θα έχουν κανονική αμοιβή, θα έχουν το εργόσιμο και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα μείνουν εδώ στην τοπική οικονομία. Θα τα ξοδέψουν εδώ στην πόλη της Καβάλας. Είμαστε διαθέσιμοι εδώ για όποιον παραγωγό ή συνεταιρισμό ή εξαγωγέα έρθει εδώ για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Όπως βοηθήσαμε το καλοκαίρι με τις ελιές τις πράσινες και πήραμε και τα εύσημα, αν θυμάμαι καλά, από τους παραγωγούς που συνεργάστηκαν τους ανθρώπους εδώ, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Δηλαδή, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, όσοι μπορούμε, θα βοηθήσουμε. Νομίζω ότι κυρίως το επάγγελμά τους είναι αγροτικό, οπότε έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις εργασίες που δεν θέλουν να κάνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, από εκεί πέρα θα πρέπει να... Δηλαδή, το καλοκαίρι του 20. Του 20, με τις ελιές τις πράσινες που και αυτές είχαν πρόβλημα το εργατικό δυναμικό, το οποίο έπρεπε να το φέρουμε από το εξωτερικό, γιατί πάλι δεν
έρχονταν οι Έλληνες άνεργοι. Συνολικά δουλέψανε 400 περίπου άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες από το ΚΑΜΠ και βγάλανε περίπου 250.000 ευρώ συνολικά, τα οποία ξοδέψανε στην πόλη της Καβάλας. Δηλαδή, πήραν δώρα για τις οικογένειές τους, προσπαθήσαν το βιδικό τους επίπεδο να το καλυτερεύσουν και ούτω καθεξής. Και από ό,τι λένε και οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν, κάναν και εξαιρετική δουλειά. 500-400, άρα και για αυτή την πρόταση ναι. Κάπου τόσο να περιμένουμε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε και την ανάγκη. Δεν ξέρω και ποια είναι η ανάγκη, θα δούμε. Όποιος θέλει, πάντως θα έρθει και θα συνοηθούμε για το πώς ακριβώς θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε και τις σχετικές τοποθετήσεις και από τους δύο κυρίους, και από τον κύριο Αντωνιάδη και από τον κύριο Ρέμο, και νομίζω ότι πρέπει αυτή έστω η προσωρινή λύση, όπως τη χαιρέτησε και ο κύριος Πασαλίδης νωρίτερα και ο κύριος Λεπίδας, είναι μια καλή προσωρινή λύση. Το θέμα είναι μετά να έρθει και εξειδίκευση, διότι όπως είπε και ο κύριος Μπαλίκας νωρίτερα στην εκπομπή, δεν έχουν εξειδίκευση αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, οπότε θα χρειαστούν σίγουρα κάποια χρόνια για να εκπαιδευτούν και να έχουν αποκτήσουν την εξειδίκευση. Λοιπόν, έστω τώρα, και με αυτή τη λύση όμως νομίζω ότι είναι μια καλή λύση, έτσι. Λύση προσωρινή και φαίνεται ότι θα δοθεί και μια μόνιμη λύση, γιατί δεν είναι μόνο τα σπαράγια. Θα ακολουθήσουν μετά το καλοκαίρι και τα σταφύλια, μετά θα ακολουθήσουν πάλι τα ακτινίδια, θα ακολουθήσουν οι ελιές και χρειάζεται μια μόνιμη λύση σε εργατικά χέρια, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους οι παραγωγοί να ανταπεξέλθουν στην παραγωγή. Και εφόσον είχαν από χρόνια μπει σε αυτήν εδώ την διαδικασία να παίρνουν εργάτες γης για να μπορούν να συγκομίζουν, δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα αυτή την πρακτική. Άλιστα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι και θα σας αφήσουμε και με αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Τι μετέφεραν στην κάμερα εδώ του ένα μεντιγή οι ίδιοι οι παραγωγοί, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και φυσικά όπως είπαμε λόγω της έλλειψης των εργατών γης αλλά και λόγω της καλλιέργειας. Θα ακούσαμε και νωρίτερα, θα ακούσουμε και από τα επίσημα χείλη των παραγωγών και με αυτό το βίντεο θα σας αφήσουμε και θα σας πούμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ένα ιδιαίτερα βαρύ αντικείμενο εδώ στην εκπομπή να συζητήσουμε και Σωτήρη νομίζω εσύ πρέπει να το πεις αυτό. Ναι, θα έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιθανότατα χωρίς εκτός απρόπτου βέβαια. Μπράβο. Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο και ίσως μάλλον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δούμε για να συζητήσουμε όλα αυτά επιδοτήσεις, τα προβλήματα, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, όλες, το πρόγραμμα των επιδοτήσεων, το πώς εξελίσσεται σε σχέση, οι επιδοτήσεις πώς εξελίσσονται σε σχέση με την κοινή αγροτική, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και νομίζω πιο αρμόδιος για να μας απαντήσει σε όλα αυτά θα είναι ο γεωπόνος συνάδελφος, ο Δημήτρης Ομελάς. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ακριβώς. Θα είναι μαζί μας να μας λύσει όλες τις απορίες και να μας πει και το τι μέλη γενέστε στην ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου. Ωραία, οπότε να πούμε και φυσικά με αυτόν τον τρόπο και με το ρεπορτάζ και μια καλή νύχτα στον κόσμο για ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, Σωτήρη. Ωραία, καλή νύχτα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και... Ραντεβού εδώ την επόμενη Παρασκευή. Εδώ λοιπόν την επόμενη Παρασκευή, εκπομπή Ανά με την Γη. Ακούσατε το θέμα, ο ΠΚΠ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων φυσικά, θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, θα τις λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο Facebook και στο Twitter της εκπομπής Ανά με την Γη. Το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σε scroll που περνάει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ από εμένα και τον Σωτήρη. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 10 η ώρα όπως πάντα εδώ, εκπομπή Ανά με την Γη. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε κίνδυνο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού είναι η διάθεση σπαραγγιού και άλλων προϊόντων όπως η πράσινη ελιά. Η μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής του νομού Καβάλας πηγαίνει στο εξωτερικό, αλλά με τις αγορές κλειστές οι παραγωγοί δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, παρατηρείται και το μεγάλο πρόβλημα με τους εργάτες γης, καθώς οι αγρότες βλέπουν μια επανάληψη των προβλημάτων που οδήγησαν πέρσι στο να μείνει σχεδόν το 40% της παραγωγής τους στα χωράφια εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Ο Υπουργός Γεωργίας κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να γίνονται τεστ στα Θελωνία, στις πύλες εισόδου της χώρας μας. Mm-hmm.
Δηλαδή θα γίνονται rapid test από τους, από μας, ενώ παλιά γινόταν κάτι διαφορετικό. Επίσης θα λυθεί το πρόβλημα, κοιτάξτε, όταν ερχόταν οι εργάτες γης, δεν μπορέσαμε να βγουν γρήγορα τα αφημί τους και τα άμκα τους, ναι, ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν και φόροι και να έχουν και στα ασφαλιστικά ταμεία, να έχουν έσοδα. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εργασία να βγουν γρήγορα τα άμκα, ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Επίσης, οι εργάτες γης που είναι για να έρθουν από την Βουλγαρία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούν να έρθουν και με δικιά μου προτροπή ο Υπουργός προσπαθεί να ανοίξουμε την πύλη της Νηφαίας. Γίνονται μάλιστα συντονισμένες προσπάθειες έτσι ώστε να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα, ενώ συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Ήδη ξεκίνησε η συγκομιδή των σπαραγγιών. Εμείς ως Περιφερειακή Ένωση Καβάλας είχαμε ζητήσει 2.500 εργάτες από το Υπουργείο, το οποίο και εγκρίθηκε. Ήδη είμαστε σε συνεργασία και με την Αποκεντρωμένη, η οποία έχει βγάλει τα ποσοστά που δικαιούται ο κάθε αγρότης ανάλογα με τα στρέμματα, πόσους εργάτες αλλοδαπούς μπορεί να κάνει πρόσκληση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σοβαρό, καταρχήν με τις χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι κατά κύριο λόγο με την Αλβανία και κατά δεύτερο λόγο από τα Σκόπια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό από τη Βουλγαρία. Παρακαλέσαμε όλους τους φορείς, τα είπε προηγουμένως ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και τον υπουργό μας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είχαμε μια σύσκεψη διακαναλική, πώς τα λένε τώρα, και μας υποσχέθηκε ότι ο 1η Μαρτίου θα γίνουν ό,τι χρειάζεται για να ανοίξουν τα σύνορα στη Βουλγαρία. Γιατί εάν δεν ανοίξει στη Βουλγαρία, εδώ στην Ιμφέα, στην Κομοτηνή, θα έχουμε οπωσδήποτε πρόβλημα. Όσον αφορά το σπαράγγι, στο οποίο ουσιαστικά η συγκομιδή του θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ευελπιστούμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι δύο. Το ένα είναι διαχρονικό, αυτό των εργατών, όπως είπατε, και το οποίο είναι ακόμη πιο έντονο φέτος, όπως και πέρυσι, στις υπάρχουσες συνθήκες λόγω COVID. Για ποιο λόγο? Για το γεγονός το ότι συνήθως οι εργάτες γης, οι οποίοι συγκομίζουν το σπαράγγι από τα χωράφια, είναι εργάτες είτε από τις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία και ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι τρίτες χώρες, όπως είναι η Αλβανία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι στο ότι είναι κλειστά τα σύνορα λόγω COVID τώρα, και οπότε καταλαβαίνετε, ο εργάτης ο Βούλγαρος, ο οποίος θα μπορούσε σε μία ώρα να είναι στον τόπο εδώ της συγκομιδής, θα αναγκαστεί να κάνει έναν ολόκληρο κύκλο μέσα στη Βουλγαρία και να κατεβεί από τον Προμαχώνα. Αυτοί έρχονται χωρίς κάποια πρόσκληση. Οι άλλοι εργάτες από τρίτες χώρες, όπως είναι οι Αλβανοί, σε αυτούς γίνεται μια πρόσκληση από πλευράς των αγροτών, ναι, και των ομάδων, και μετά, αφού απαντηθεί η πρόσκληση, έρχονται και αυτοί εδώ. Όμως, καθυστερούν πάρα πολύ να απαντηθούν αυτού του είδους οι προσκλήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι όλη η κρίση που ζούμε και που βιώνει όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού έχει επηρεάσει πολύ και τις εργασίες και τα εργατικά χέρια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και για την συγκομιδή των προϊόντων, όπως και για όλες τις καλλιεργητικές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε ένα μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε τη συγκομιδή των σπαραγγιών και βλέπουμε ότι οι εργάτες τρίτων χωρών που ερχόντουσαν από την Αλβανία δεν μπορούν να έρθουν, γιατί δεν είναι σε ισχύ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που επιτρέπει τους αγρότες να κάνουν μετάκληση και να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και να δουλέψουν, να εργαστούν στα χωράφια. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι στην περιφέρειά μας έχουμε 5 συνοριακούς σταθμούς και αυτή τη στιγμή και οι 5 είναι κλειστοί για να προφυλαχθεί η χώρα από τη μετάδοση του κορονοϊού. Φυσικά για αυτό το θέμα μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Αντωνιάδη, που από κοινού μεταφέραμε το θέμα στον Περιφερειάρχη και στους τοπικούς βουλευτές για να βρούμε μία λύση. Με τους Βούλγαρους εργάτες έχουμε συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά στην συγκομιδή των σπαραγγιών και στις εργασίες των σπαραγγιών. Είναι απαραίτητη, όπως είναι και οι Αλβανοί εργάτες. Για να δοθεί μία άμεση λύση στο πρόβλημα των εργατών γης που έρχονται από Βουλγαρία, είναι να ανοίξει ένας
συνοριακό σταθμός ή της Κομωτινής ή της Ξάνθης, ώστε να είναι εύκολη η έλευση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι από την Βουλγαρία, από το νότιο μέρος της Βουλγαρίας που συνορεύει με τον Εύρο ή τη Ροδόπη, να έρθουν μέσω του Προμαχώνα, μέσω των Σερών. Κάνουν ολόκληρο κύκλο, διαπιστώνονται πολλές δυσκολίες και στην διαδρομή που θα κάνουν, αλλά και στον τρόπο που θα έρθουν με τις όσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και αυτοί οι άνθρωποι με τα οικονομικά τους. Εχάτης Γης παρατηρείται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί μας το έχουν τονίσει μάλιστα αρκετοί παραγωγικοί φορείς, διότι δεν μπορούν να έρθουν οι εργάτες από ξένες χώρες και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη διαδικασία γενικότερα και για να έρθουν από άλλες χώρες προς την χώρα μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει προκύψει. Μεγάλο θέμα. Τώρα μας υποσχεθήκαν ότι θα μας ανοίξουν τα σύνορα. Να δούμε. Εκτός αυτού είναι και με τα lockdown που θα στέλνουμε στην Ευρώπη τα σπαράγγια. Το σπαράγγια έχει άλλη ιδιότητα. Εστιάσεις τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δηλαδή υπάρχει μια κατανάλωση γύρω στο 50-60%, το 30-40% δεν μπορώ να μπορείς, ούτε τα ψηλά, ούτε τα αφισμένα, ούτε τα... Εκεί υπάρχει πρόβλημα και με την πώληση, ας πούμε. Πέρσι είχαμε πρόβλημα, πραγματικά, αλλά μας αποζημιώσανε λίγο, το κράτος μας βοήθησε, δεν μπορώ να πω. Και φέτος πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι. Το ίδιο πράγμα πάλι το ίδιο πράγμα, εκεί βλέπω τη δουλειά, πάλι το ίδιο πράγμα. Και με τους εργάτες, το πιο βασικό, και με τα μεταφορικά, γιατί όταν υπάρχει πάνω κλειστά τα ψυγεία για να πάνε και θέλουν να έχουν και φορτίο να γυρίσω πίσω. Άμα δεν μπορούν να βρουν φορτίο, δεν πάνε εκεί. Ή άμα πάνε, θα πάνε με πιο ακριβό κόστος. Γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα στο σπαράγγι. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, να δούμε. Γενικότερα ενδιαφέρον για παραγωγή σπαραγγιού υπάρχει στην περιοχή, κύριε Μανουλή, βλέπετε εσείς δηλαδή για περαιτέρω παραγωγή, οι προοπτικές δηλαδή που έχει το σπαράγγι για την περιοχή μας. Να φυτέψουν άλλες. Ναι. Δυστυχώς στα τελευταία χρόνια δεν, που για μένα, εγώ πιστεύω στο σπαράγγι. Θα έρθει όπως άλλες σουρνίες, δηλαδή ποτού 10 χρόνια είχαμε γύρω στις 12-13.000 στρέμματα στην επαρχία Νέστο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 4.500 στρέμματα. Και σιγά σιγά κατεβαίνει. Εγώ πιστεύω στο σπαράγγι. Θα έρθει πάλι ο καιρός που θα ανεβούν τα στρέμματα. Αλλά δυστυχώς τώρα τελευταία 2-3 χρόνια δεν ανανεώνονται οι φυτείες. Αυτές που χανάμε δηλαδή μετά τη δεκαετία που αντέχει η φυτεία, δεν ανανεώνονται όπως παλιά. Και είναι κρίμα να χαθεί αυτή η καλλιέργεια. Υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο προκύπτει, όσον αφορά και το σαμάρωμα του σπαραγγιού, ωστόσο, και προέκυψε και φέτος αυτό. Φέτος είχαμε καθυστέρηση, είχαμε βροχές. Είχαμε βροχές όλο τον Γενάρη, είχαμε βροχές και αρχές Φεβρουαρίου, συν τα χιόνια. Τώρα έχει 2 εβδομάδες που έκανε, τώρα μόνο. Χθες ο τελευταίος παραγωγός από την ομάδα μας που τελείωσε το σαμάρωμα. Πιστεύω κάτι στις 10 με 15 Μαρτίου να έχουμε σπαράγγια. Τα πρώτα σπαράγγια. Να έχουμε σπαράγγια, τα πρώτα σπαράγγια, χωρίς ωστόσο να έχουμε χέρια. Κύριε Μανουλίδη, να τα μαζέψουν αυτά τα σπαράγγια. Είπαμε, αυτό είναι το πρώτο βασικό. Μας υποσχέθηκαν ότι θα μας ανοίξουν τα σύνορα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα. Πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα.